Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Κονσοχάντερ εδώ και σήμερα με ένα νέο γρήγορο εύπεπτο read-through επεισοδιάκι ενός πάρα πολύ ιδιαίτερου και σπάνιου περιοδικού, του πρώτου τεύχους του περιοδικού Gamer. Για όσους δεν γνωρίζουν, το περιοδικό Gamer, παιδιά, ήταν ένθετο μέσα στο PC-oriented περιοδικό, το User, και έβγαλε συνολικά περίπου 16 τεύχη. Επί 16 συναπτούς μήνες λοιπόν ήταν μέσα στο περιοδικό User, περίπου από το 1993 μέχρι το αρχές του 1995. Το περιοδικό Gamer γράφει κιόλας, όπως βλέπουμε εδώ, ότι είναι το πρώτο ελληνικό περιοδικό αποκλειστικά για video games, πάνω-πάνω. Αλλά ναι, μεν αυτή είναι η αλήθεια, αλλά η πιο μεγάλη αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά το πρώτο κονσολάδικο, ας το πούμε, έντυπο για τα video games μας, τα αγαπημένα σχετικά με τις κονσόλες, ήταν το Nintendo Club, που ήταν exclusive με Nintendo, αλλά ήταν η πρώτη προσπάθεια standalone εντύπου για κονσόλες. Και αυτό, βέβαια, όσοι δεν γνωρίζετε, δεν ήταν σε ευρεία κυκλοφορία στα περίπτερα, όπως δηλαδή και το Gamer. Ήταν απλά συμπληρώνοντας την κάρτα μέλους, τότε στην Nintendo Itochu Ελλάς, και η εταιρεία τότε μας το έστελνε στα σπίτια μας, άρα δεν μπορούσαμε να το βρούμε ούτε το Nintendo Club στα περίπτερα, ούτε και το Gamer αυτόνομο. Μπορούσαμε να το βρούμε, ναι, μέσα στα περίπτερα, αλλά μέσω του User. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θεωρούνται και τα δύο έντυπα, και το Nintendo Club που προανέφερα, θεωρούνται σπάνια, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν κυκλοφορούσαν 100% αυτόνομα λοιπόν, και είναι περιορισμένη η κυκλοφορία τους και συνάμα λοιπόν και η ανέπρεσή τους. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το Gamer, να κοιτάξουμε λίγο εδώ το εξώφυλλάκι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το εξώφυλλο του Metal Gear Solid Man, αλλά αν είχατε δει και το απόλυτο ερταστικό επεισόδιο του NES που έχω κάνει, θα θυμάστε ότι λέω ότι ο κύριος Kojima τότε για εξώφυλλο πήρε τα πνευματικά δικαιώματα από την ταινία Terminator 1, που συγκεκριμένα εδώ είναι ο πρωταγωνιστής, ο Kyle Reese, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο πατέρας του John Connor, καθώς επιστρέφει στο παρελθόν από την αντίσταση για να σώσει την μητέρα του John Connor, ώστε να μπορέσει να γεννηθεί ο John, και χωρίς να το ξέρει άτυπα, αφού προστατεύει τη μάνα του και τα λοιπά και τα λοιπά, με λίγες αγκαλίτσες και περιπτύξεις γίνεται, χωρίς να το ξέρει, ο πατέρας του John Connor. Οξύμορο, αλλά αυτό είναι το ωραίο με τις ταινίες μπρος πίσω. Λοιπόν, πολύ ωραία εξωφυλάρα εδώ. Βλέπουμε στα reviews, ακόμα και κάτι πουλάκια ταυτόχρονα, Talking, Gradius, Populous, Robocop 2, Super Kickoff, Super Mario Kart, World of Illusion και Test Mario Paint. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει εξωτερικά κάποια αρρύθμιση, τεύχος 1 ή ημερομηνία. Αυτό, βέβαια, το διορθώσανε στα επόμενα τεύχη. Επίσης, είναι το μοναδικό περιοδικό που έχει κάνει λάθος τις ημερομηνίες του και τα έχει αντιστρέψει, τα έχει κάνει τελείως λάθος, δηλαδή ορθογραφικά λάθη. Ήταν, ας πούμε, να είναι το τεύχος του 1994 και γράφουμε ότι είναι το 1993. Anyway, ανοίγουμε και βλέπουμε μια καταπληκτική διαφήμιση, απίστευτη, από αυτές που γουστάρω και πορώνομαι, η οποία δείχνει το bundle του Super Nintendo με το Street Fighter, το οποίο βγήκε εκεί προς το τέλος του 1992. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα tech specs. Επίσης, να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, για την καλύτερη απόλαυση των read-through επεισοδίου του καναλιού μου, προτείνεται να τα δείτε σαφώς τα επεισόδια αυτά σε τηλεόραση στο σαλόνι σας και όχι στο κινητό, γιατί χάνετε την εικόνα, το μέγεθος της εικόνας και τη λεπτομέρεια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα περιεχόμενα, τα οποία είναι σχεδόν κάπου 36 σελίδες. Βλέπουμε εδώ αρκετά παιχνιδάκια της εποχής από Nintendo και Zegetron, από Itochu και Zegetron, συγγνώμη.
Βλέπουμε εδώ τον πρόλογο. Να πούμε ότι ο άνθρωπος πίσω από αυτό το εγχείρημα, που έγραφε ταυτόχρονα βέβαια, εννοείται φυσικά και στο περιοδικό user, είναι ο κύριος Γιάννης Δελής. Τον κύριο Γιάννη Δελή θα προσπαθήσω να τον βρω για να γίνει επεισόδιο Top of the Tree στο μέλλον. Επίσης, βλέπουμε μετά τα επώνυμα ονόματα, τον Νίκο Κροντιρά, τον Γιάννη Αηδίνη και πολλούς άλλους μετά συντάκτες, συνεργάτες. Και πάμε να διαβάσουμε πολύ γρήγορα τον πρόλογο. Press Start. Όπως βλέπετε, από αυτό το μήνα ολοκληρώνουμε την υπόσχεσή μας για κάτι καλύτερο και διαφορετικό. Ένα περιοδικό αποκλειστικά για κονσόλες. Για όλα τα φορμά των βίντεο παιχνιδιών. Όπως πριν χρόνια είχαμε προβλέψει και πει, όχι χωρίς να δεχτούμε επικρίση για την προφητική κρίση μας, η κονσόλα θα νικήσει τον υπολογιστή στον χώρο του παιχνιδιού. Δεν είναι μόνο οι καθιερωμένες μεγάλες εταιρείες όπως η Sega και η Nintendo που δεσπόζουν σε ένα περιοδικό όπως το Gamer, αλλά όλες οι εταιρείες και οι προγραμματιστικές ομάδες που θα παρελάσουν από τις σελίδες μας. Πιστεύω ότι θα ενθουσιαστείτε αλλά και θα ξαπνιαστείτε από την είδηση ότι η Commodore έχει έτοιμη τη CD κονσόλα της, Amiga CD32, και την ανάλογη προσπάθεια της Sega, Sega Mega CD. Αλλά αυτά είναι λέει η αρχή. Βλέπεις το news. Από τις 40 σελίδες γεμάτες με reviews, previews και tips αποκλειστικά για την κονσόλα σας, απολαύστε το cartridge σας όσο είναι ακόμα ζεστό. Την ημερομηνία εδώ δεν την βλέπω, αλλά από ό,τι θυμάμαι είναι εκεί τέλος του 1993. Και ξεκινάμε. Μισό λεπτό να κάνω και ένα εδώ έτσι, ας το πούμε, ένα λίγο ωραίο zoom. Λίγο καλύτερο εδώ. Λοιπόν, καινούργια κονσόλα Amiga CD32. Όπως έχω πει, είναι η μοναδική κονσόλα μετά πέμπτης γενιάς που μου λείπει από όλη εκείνη τη γενιά. Δεν την έπαιξα ποτέ, δεν την είχα δει σε μαγαζιά, σε κάποιο display. Δυστυχώς δεν την είχα δει ποτέ. Και γι' αυτό και την έχω αφήσει και τελευταία όχι όσα διάφορα, δηλαδή. Εγώ ήθελα να αποκτήσω όσα αποθυμένα είχα, κονσόλες που έβλεπα σε μαγαζιά, σε προοδικά και γούσταρα να τις αποκτήσω. Η Amiga CD32 ήταν μια από αυτές που ποτέ δεν με ενέπνευσαν να τις αποκτήσω. Οπότε έχει μείνει τώρα ξεκάθαρα σε φάση όταν έχω τελειώσει, έχω μαζέψει ό,τι θέλω, να πω άντε να πάρω και μια Amiga CD32. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα review που δείχνει κάποια tech specs, πολύ μικρό βέβαια. Μετά πηγαίνουμε στα top 10 παιχνίδια του Mega CD. Πρώτο βλέπουμε ότι είναι το Final Fight, το Night Trap, Road Avengers, Sherlock Holmes κτλ. Τα top 10 του Super NES, Starwing, Batman Returns, εντάξει παιχνιδάρα, Super Gold, Super James Bond κτλ. Συνεχίζουμε με Special, λέει εδώ, Championship Edition για Sega, το Street Fighter 2, αυτό λέει και αν είναι είδηση παιδιά, χαμός. Μια σίγουρη πραγματικότητα εδώ μας λέει ότι μπορεί φήμη για το 32-bit μηχάνημα της Sega να οργιάζουν από τη γειτονική Ιαπωνία, αλλά το σίγουρο είναι στη δική μας χώρα, την Ελλάδα, ήρθε το Mega CD 2 από τη Sega. Εκείνη την περίοδο είναι αλήθεια ότι άρχισε να προσγειώνεται αρχές του 1994. Λεπτομέρειες και πλήρες τεστ στα προσεχή τέφη του περιοδικού. Ανυπομονούμε κύριε Γιάννη Δελή. Εδώ βλέπουμε τώρα ένα πρωτότυπο σχεδόν του Neptune, το οποίο θα ήταν το ενσωματωμένο Mega Drive με 32X. Μια ιδέα πως θα ήταν, αλλά δεν τους έκατσε. Εδώ βλέπουμε για το Game Gear το Jurassic Park. Μας λέει το παιχνίδι σε τι φάση παίζει. Είναι από τα πολύ δυνατά παιχνίδια, παιδιά, του Game Gear, το Jurassic Park, όπως και στο Master System που έχω κάνει long play τερματισμό στο κανάλι. Όσοι θέλετε να το δείτε, να ανατρέξετε στο παλιό επεισόδιο με τα Jurassic Park Games που κάνω παρουσίαση. Του Master System είναι και του Game Gear, απίστευτο. Και δεν είναι ακριβά παιχνίδια. Όσοι δεν τα έχετε, σας συμβουλεύω σαν Νίκος να το πάρετε. Φυσικά και δεν λείπει το αντίστοιχο preview για Game Boy, το οποίο πρακτικά είναι η δεύτερη κασέτα που αγόρασα στη ζωή μου. Μετά το Super Mario Land 2 για το Game Boy, το Jurassic Park, τότε βλέπετε αγοράζαμε μια κασέτα το χρόνο, γιατί είχα και το NES από το 1991, οπότε ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτή είναι η δεύτερη μου κασέτα, παιδιά, για το Game Boy, το Jurassic Park, ένα παιχνίδι το οποίο το ξέρω με κλειστά μάτια. Έχω σκεφτεί να το κάνω ένα long play τραυματισμό στο κανάλι. Το αγαπάω αυτό το παιχνίδι, αγαπάω αυτή την ταινία, τη λατρεύω. Και έχω σχεδόν όλα τα Jurassic Park και όλες τις κονσόλες που έχουν βγει. Micro Machines μετά άλλο preview για Mega Drive, πάρα πολύ όμορφο. Εδώ λοιπόν μετά βλέπουμε F1 για Mega Drive, Babs για Mega Drive, το Cool Spot, απίστευτο παιχνίδι το Cool Spot.
Εντάξει, τα λέγανε περιτά. Όσοι το έχετε παίξει, εγώ είναι σαν να το έχω παίξει τόσα review που έχω διαβάσει τα περιοδικά μικρό. Δεν το έχω το cool spot, το φθηνό παιχνίδι. Όλο λέω θα το πάρω και όλο το ξεχνάω. Αλλά έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου, πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω. Οπότε εδώ ένα πολύ μεγάλο review για το Super Kickoff για Mega Drive που του δίνουν και 71, βλέπουμε εδώ. Τα πουλάκια έχουν στήσει πανηγύρι έξω. Super NES review επίσης το Mario Paint εδώ. Εντάξει, ήταν μια ωραία προσπάθεια αυτή με το mouse και αυτό το software που σου έδινε την επιλογή να δημιουργήσεις τους δικούς σου καμβάδες, ξέρω εγώ, και τις δικές σου καλλιτεχνικές ανησυχίες στο Super Nintendo. Δεν το έχω δουλέψει, δεν το είχα πάρει ποτέ. Αν θα έπαιρνα κάτι, θα έπαιρνα Action, κάποιο παιχνίδι, δεν θα έπαιρνα Mario Paint. World of Illusion για Mega Drive, εντάξει, τι να πω για αυτό το παιχνίδι, είναι απίστευτο, είναι eye candy, είναι υπέροχο. Όλα τα παιχνίδια της Disney στο Mega Drive έχω πει είναι κορυφαία. Το World of Illusion δεν είναι εξαίρεση και το συγκεκριμένο είναι και για δύο παίχτες, μπορεί να γίνει co-op, είναι απίστευτο παιχνίδι. Του έχουν βάλει 86, ο κύριος Σωτηρίου του έχει δώσει 86, αξίζει να το αγοράσετε, λέει. Δεν βγαίνουν συχνά τόσο καλά παιχνίδια και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και δίπλα ακριβώς βλέπουμε, παιδιά, τον κύριο Τόκη για Mega Drive που το review το έχει κάνει ο κύριος Νίκος Κροντιράς. Παρ' όλα αυτά με εκπλήσει η βαθμολογία του, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή και είναι 64. Μέτρια γραφικά και ήχος, οπότε χάνεις μια ζωή, ξεκινάει την αρχή του επίπεδου, έλλειψη password. Ναι, εντάξει, αυτά τα ξέραμε και στο arcade σχεδόν. Παρ' όλα αυτά δεν θα του δίνα 64 εγώ προσωπικά, θα του βάζα ένα 75, θα το δίνα σίγουρα. Εντάξει, μετά ένα θρυλικό παιχνίδι, sorry, το Super Mario Kart για Super Nintendo. Εντάξει, είχε το στερεοσκοπικό του σύστημα με το Mode 7, τις πίστες έτσι όπως δουλεύανε, καταπληκτικό παιχνίδι, πολλές ωραίες κόντρες εκείνη την εποχή. Αν και εγώ προτιμούσα, να σας πω την αλήθεια, το F-Zero, που ήταν πολύ πιο γρήγορο ας πούμε, και εκεί όντως από τα πρώτα παιχνίδια δηλαδή του Super Nintendo που φαινόταν εκείνο το γκάζι με το Mode 7, πολύ μου αρέσει το F-Zero. Master System, Rainbow Islands. Rainbow Islands, παιδιά, η πρώτη μου επαφή ήταν στον Άμσταν το CPC και εκεί έμεινε. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω παίξει ας πούμε στο Master System ή κάπου αλλού. Δεν με πολύ τρέλανε βασικά και σαν παιχνίδι. Okay, όμως δίπλα το Mega Drive review για το James Bond, παιδιά, το παιχνίδι αυτό το έχουμε κάψει στο γυμνάσιο με τον συμμαθητή μου τον Σωτηράκο, στο Master System, και ήξερα ότι υπήρχε και η 16-bit εκδοχή του από τότε ας πούμε για το Mega Drive, το οποίο δεν είχε τύχει να το είχα πάρει. Το παιχνίδι το έχω πάρει πριν από 3 χρόνια, έχω παίξει ίσα το πρώτο level και δεν το έχω τερματίσει, και να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα ήθελα πάρα πολύ να το τερματίσω, να το κάνω ένα long play στο κανάλι ή σε ένα live stream. Είναι απίστευτο, παιδιά, είναι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν έχετε, όσοι από εσάς έχετε παίξει την έκδοση του Master System, η οποία ήταν ιδιαιτέρως καλή σαν έκδοση, ήταν πάρα πολύ δυνατή και γρήγορη. Σκεφτείτε ότι του Mega Drive είναι στα όρια, τα σπάει. Δηλαδή είναι, και ήταν και exclusive, δηλαδή δεν υπήρχε στο Super Nintendo κάτι τέτοιο ή σε κάποια άλλη κονσόλα. Χαμηλή βαθμολογία πάλι, 61, και λέει ότι τα γραφικά είναι στα αρνητικά, είναι κάτω το μέτριο. Γιατί, κύριε Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί, κύριε Νίκο, προτιρά. Λοιπόν, μετά πηγαίνουμε Navy Seals για Game Boy. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου όταν ακούω Navy Seals είναι να το παίζω 5η Δημοτικού του 1992 δανεικό από τον συμμαθητή μου τον Γρηγοράκο και την καταπληκτική του μουσική και τη μεγάλη του δυσκολία. Εννοείται ότι το έχω πάρει μετά. Το Navy Seals, απίστευτο παιχνίδι, του δίνουν ήδη πολύ μεγάλη βαθμολογία, είναι στο 87. Μας έχει ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο intro. Έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν για εκείνη την εποχή με το DTP, το σύστημα της εποχής, τις εικόνες από το Game Boy, τα stills, τα screenshots κτλ. Έχει γίνει μια όμορφη απόδοση. Βέβαια, να ξέρετε, γενικά το περιοδικό Gamer
Αυτό που λέμε μετά εμείς είναι ότι ήταν το περιοδικό που είχε τα περισσότερα ορθογραφικά λάθη, τα λάθη, τα συντακτικά, τα λάθη στο DTP, τα λάθη στις ημερομηνίες, τα τέφι, όπως είπαμε κτλ. Για κάποιο λόγο δίνει την εντύπωση ότι φτιαχνόταν πάρα πολύ πρόχειρα. Απ' τη μία μπορώ να το φανταστώ γιατί ενώ φαίνεται ότι η αγάπη που υπάρχει για το έντυπο αυτό, κατανοώ ότι οι ίδιοι άνθρωποι έπρεπε να τρέξουν να ετοιμάσουν για το περιοδικό user που ήταν το βασικό προϊόν τότε του εκδοτικού οίκου εκείνου. Άρα το περιοδικό gamer έβγαινε λίγο πιο, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών απρόσεκτα, χωρίς να θέλω να κακολογήσω τη δουλειά των ανθρώπων, ίσα ίσα, και μακάρι να μπορέσω για να τους έχω κάποτε εδώ για το δεύτερο επεισόδιο. Βλέπω ότι και είναι και γνωστό ότι έχει κάποια λαθάκια. Καλά, γιατί η βαθμολογία είναι λίγο περίεργη. Βλέπω περισσότερες και μεγαλύτερες βαθμολογίες, παιδιά, μέχρι στιγμής στα προϊόντα της Nintendo, έτσι. Τυχαίο, χρημάτιζε η Τέτσου. Η Τότσου. Κύριε Παυλή, κύριε Λεκόβουλε, χρηματίζατε τον gamer για να βάλει καλύτερες βαθμολογίες στα review του gamer. Βλέπουμε το NES review, το Gradius, το οποίο είναι ένα τύπου R-Type παιχνίδι για όσοι το ξέρετε. Μετά βγήκανε και παιχνίδια τύπου συνέχεια στο PS1, το G-Darius. 91 θα παίζετε μέχρι να τελειώσετε. Το καλύτερο shoot'em up του NES μέχρι στιγμής, μας γράφει ο κ. Σκροτηράς. Πόσο να το βαθμολογήσω, λέει, καλύτερο. Και λέει, δεν έχω παίξει καλύτερο shoot'em up στο NES. Βέβαια, σαν παιχνίδι το Gradius ήταν πάντα το αγαπημένο μου. Ούτε το R-Type δεν θεωρώ καλύτερο, λέει. Και η έκδοση του NES μπορεί να μην είναι καλύτερη από εκείνη του Amstrad πριν από χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι από τις καλύτερες. Εξάλλου και το παιχνίδι τα έχει όλα, μέχρι και επιλογή για διπλό. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Wow, Game Gear Review. Α, πήραμε ένα καλό βαθμό στη Sega. Πήραμε 80. Off-road. Αυτό το παιχνίδι, ας πω την αλήθεια, δεν το ήξερα, δεν το είχα δει δηλαδή μικρό σίγουρα, ούτε σε ράφια, ούτε σε καταστήματα, είτε σε περιοδικά. Εντάξει, είναι κάτι τύπου RC Pro AM για το Game Boy και για το NES, με τηλεκατευθυνόμενα ή όχι. Α, όχι, όχι, δεν είναι με τηλεκατευθυνόμενα, παιδιά. Είναι κανονικά, με τύπου, όχι MasterTrack, τζιπάκια, χωμάτινα. Εδώ τη μαξί βλέπω έχουν πάρει την εικόνα της Zegetron, το παιχνίδι, και φαίνεται σφραγίδα εδώ. Κατευθείαν δηλαδή από πάνω, φωτογραφία. Λοιπόν, τι άλλο, εντάξει. Populous, Game Boy Review. Εντάξει. Puzzle κάπως, game. Okay, ποτέ δεν τρελάθηκα με αυτά τα παιχνίδια, στρατηγικής βασικά. Γυρνάμε σελίδα. Λοιπόν, NES Review, το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη. 53! Εντάξει, 53 Nintendo. Okay. Μεγάλο όνομα αναμφισβήτητα και το πρόσωπο του Κόνερ στο εξώφυλλο το κάνει υποψήφιο για κάθε συλλογή. Αλλά μόνο σαν πακέτο διαθέτει ομορφιά. Κατά τα άλλα είναι ένα πολύ μέτριο και πιάνει γρήγορα πάτο. Αντοχή. Χάνω πολύ εύκολα και εκνευρίζομαι το ίδιο γρήγορα. Κάπου προς το μέτριο τα γραφικά και το αργό κυμαίνεται η απόδοσή του. Τι εννοεί και το αργό, τέλος πάντων. Πολύ καλή εισαγωγική μουσική, αλλά τίποτα περισσότερο. Και ξαφνικά γίνεται αργό, δύσκολο και μπαμ. Okay. Εκεί που νομίζεις ότι έχει ξεφύγει, εμφανίζεται ξαφνικά ένα αέριο κίνδυνο. Ναι, έχει καλή μουσική, δύσκολο χειρισμό, δύσκολο gameplay, κακό collision detection, άσχημα γραφικά. Εκτός από τα εχθρικά spreads, όπως επιτίθεται, υπάρχουν και άλλα, ευτυχώς όχι ξεπέραστα εμπόδια. Στο Game Boy το ξέρετε ότι το λατρεύω. Το έχω τερματίσει και live stream στο κανάλι παρέα σας με κάποιους φίλους που μπήκανε και υποστηρίξατε τη φάση εκεί και τα λέγαμε παρέα. Ενώ καταστρέφαμε όλο τον Σοβιετικό και Αμερικάνικο στόλο για να φτάσουμε από το Μούρμανσκ στις ακτές της Καλιφόρνια. Θέλω να κάνω μια απόπειρα και για το NES, ένα gameplay και για το Super NES. Εντάξει, θα το φάτε στη μάπα λίγο τώρα το Οκτώβρη κάποια στιγμή, γιατί το αγαπάω και my channel, my rules. Λοιπόν, Game Boy Review, Robocop 2. Εντάξει, τώρα έχουμε πέσει σε παιχνίδια που γουστάρω. Robocop 2, πολύ δύσκολο παιχνίδι, θεωρώ. Το έχω λιώσει στο γυμνάσιο, το αγόρασα πρώτη γυμνασίου, ήμουν πολύ πορωμένος όταν με τις ταινίες.
το Robocop 2 σαν ταινία τότε και η τηλεόραση άρχισε να το δείχνει εκεί πρώτη γυμνασίου το 94, αν θυμάμαι καλά. Το ένα το είχα δει από πολύ μικρό σε παράνομα πειρατικά κανάλια, κάτι ήττα 8, αν τα θυμάστε τώρα, οι Αθηναίοι, τι λέω. Μιλάμε τώρα για 90s, προ-90s εποχές. Robocop 2 λοιπόν, από την Ocean, που είχε παράδοση σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά με τον Robocop από την εποχή του Amstrad του CPC. Το είχα και στο NES πιο πριν, το Robocop 3. Το είχα πάρει... Όχι, λάθος. Το Robocop 3 το πήρα νομίζω για το NES ή τέλη 94 ή αρχές 95. Ναι, γιατί είχα παίξει το 2 στο Game Boy και μου άρεσε πάρα πολύ και είχα πει σκέψεις πως θα είναι η έγχρωμη εκδοχή και 3 κιόλας, θα ήταν πολύ μπόμπα. Τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ όμορφος ο Robocop σχεδιασμένος, η κίνησή του έχει αποδοθεί αυτή η ρομποτική κίνηση, πάρα πολύ ωραίο. Τα όπλα τώρα δεν υπήρχε τρομερή ποικιλία στα όπλα. Platform παιχνίδι, action platformer, δύσκολο. Εντυπωσιακά πολύ στο τέλος τα boss battles με τα ID-209 και στο τέλος του παιχνιδιού φυσικά με αντίπαλο τον Kain, ο οποίος εδώ στο εξώφυλλο του παιχνιδιού για το Game Boy δείχνει το πρόσωπο του Robocop με, αλλά φαίνεται το πρόσωπο του Kain δεν, σαν σκιά. 80 λοιπόν, gameplay, όχι 80 συγγνώμη βαθμολογία, ήχος λέει ότι γίνεται εκνευριστικός, δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Αρκετά καλό μου και εντάψιον όπως μας έχει συνηθίσει η Ocean. Είναι αυτό, είχε μια εμπειρία η Ocean στα παιχνίδια με ήρωες της μεγάλης οθόνης. Πάμε, επόμενη σελίδουλα. Coleco Supervision. Τώρα, γιατί έχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, αντί για Mario και Sonic, δεν ξέρω. Το παιχνίδι δεν έχω ιδέα ποιο είναι. Δεν είχα σαφώς Coleco Supervision. Απ' την άλλη όμως, Sega Game Gear Review, Streets of Rage το 1. Πάλι εδώ βλέπουμε ότι έχουν πάρει το παιχνίδι αυτούσιο από τη Zegatron και φαίνεται και η σφραγίδα. 79 βαθμολογία. Και εδώ λέει ας πούμε καλύτερα Shinobi 2 για πάντα ή μέχρι να βγει έστω το Streets of Rage 3 στο Game Gear. Δηλαδή σαν να μην άρεσε αυτό το παιχνίδι. Βλέπουμε ότι στα παράπονα λέει έχουμε τα ηχητικά εφέ, τα μέτρια sprites και μερικές φορές τη στενότητα του χειρισμού και του χώρου που σας κάνουν να χάνετε ζωές. Παρ' όλα αυτά παιδιά, για το Game Gear ήταν ένα τρομερό port από το Master System, 8-bit, το οποίο το έχω και στα δύο formats, βασικά εντάξει και στο Mega Drive, το έχω Mega Drive Game Gear Master System, το Streets of Rage το 1. Θα πω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για τα δεδομένα της εποχής και τις δυνατότητες εκείνων των μικρών οκτάβιτων κονσολών. Εδώ βλέπουμε τη λύση για το παιχνίδι eSWAT, το οποίο είναι για το Mega Drive. Βλέπουμε το walkthrough, μικρό βέβαια. Μετά συνεχίζουμε tips, κλασικά δεν μπορούσαν να λείπουν τα tips από τις τελευταίες σελίδες ενός gaming περιοδικού που σεβόμαστε με αυτό του. Τον τελευταίο καιρό παίρνετε συνέχεια τηλέφωνο στα γραφεία του περιοδικού ζητώντας tips για παιχνίδια παλιά και καινούργια, καλά και κακά. Το θέμα είναι ότι αρκετά από αυτά που τα tips που μας ζητάτε έχουν ήδη μπει στο περιοδικό, εννοούν το user. Αλλά επειδή ξέρετε πόσο καλά παιδιά είμαστε εμείς, σας τα ξαναδίνουμε μαζί με κάποια άλλα καινούργια για να γνωρίσετε και εσείς τις χαρές της ζωής. Χιουμοριστικό, βλέπουμε εδώ για Mega Drive, Master System, Alex Kidd in Miracle World. Ίσως να το χρειαστώ αυτό το tip. Μην ξεχνάτε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε λοιπόν το ίντερνετ, πίσω το 1993, και ο μόνος τρόπος για να βρίσκανε οι παίκτες τσίτς για τα παιχνίδια που δυσκολεύανε ήταν παιδιά μόνο τα περιοδικά. Θα ξεχάσω εγώ στο αλμανάκο ολόκληρα tips από πίσω και μετά και στα άλλα περιοδικά. G.I. Joe, Game Boy βλέπω το DuckTales, Burai Fighter, πολύ δύσκολο παιχνίδι, κωδικούς, αν θέλετε κάτι παιδιά και έχετε κολλήσει, πατήστε ένα pause εδώ την οθόνη και τη γράψετε τους κωδικούς. Super Mario Land 2 tips, καλά σε αυτό το παιχνίδι δεν χρειάστηκα ποτέ tips, το πήγα τρένο. Και αλληλογραφία, εδώ, βλέπουμε ότι στην αλληλογραφία αναφέρονται γενικά για το user, δηλαδή έχουμε στείλει στο user το κωδικό και λέει εδώ,
Πάλι ο κύριος Γιάννης Δελής. Πριν περάσουμε στα γράμματα αυτού του μήνα, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τώρα, πια όσα γράμματα στέλνετε και αφορούν κονσόλες, μικρές ή μεγάλες, φορητές ή μη φορητές, θα τα βρίσκετε στις σελίδες του gamer, του μικρού αδελφού του user. Γι' αυτό, αν στέλνετε κάποιο γράμμα, να το στέλνετε στο gamer πια και όχι στο user. Με άλλα λόγια, απλά κάτω τη διεύθυνση γράφετε για την αλληλογραφία του gamer. Αυτά από τη δική μας πλευρά. Καλό μήνα και ώρα για γράμματα. Περί ανέμων, υδάτων και master system, εδώ μας λέει ένας φίλος. Έτσι, πριν τελειώσουμε το επεισόδιο, θα το διαβάσουμε λίγο. Αγαπητέ user, όχι αγαπητό user, συγγνώμη, αν και εμένα θα του καινούργιου θετικά καινούργιου αναγνώστε σου δύο φορές, θα ήθελα να σε συγχαρώ για την είδη σου που είναι πλούσια και προσφέρει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ούτε πρόλαβε και το είδα στο πρωτοτέλεσμα. Λοιπόν, αν πω όμως τώρα στο θέμα της επιστολής, είμαι κατόχος ενός Sega Master System 2. Από ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν ξέρω για πολλά πράγματα, έτσι ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με την κονσόλα μου. Γιατί τόσο συγκεκριμένος παραγωνισμός του μηχανήματος? Στο τέλος 48 είδα μόνο ένα review, στο user εννοεί, για παιχνίδι του συστήματος, δηλαδή όσα για το Super Vision. Το ίδιο είναι το Super Vision και το Master System? Ποτέ. Λοιπόν, επίσης ένα top 10 για το μηχάνημα δεν θα ήταν κακό. Sega Nintendo, Game Gear, Game Boy, Master System, NES, Mega Drive, Super NES, Mega CD ή... Δεν υπήρχε τότε κάτι άτυπο άλλο σε αυτό. Θα ήθελα μια έγκυρη και αντικειμενική απάντηση. Ποια είναι η καλύτερη σχολή ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικών, τεχνικών? Αυτά τα λίγα ερωτήματα ζητούν απάντηση και δικαίωση. Λέει ο οχτάμπιτος φίλος Κώστας Πουλουπάτης. Γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, υστερόγραφο, θα βγει το Street Fighter 2 σε cartridge για Master System? Μπα, στο λέω εγώ από τώρα. Βάλτε καμιά αφίσα, ελπίζω σε δημοσίευση. Γεια σας. Λοιπόν, και πάμε λίγο για την απάντηση, πριν κλείσουμε έτσι. Βλέπω είναι και λίγο μεγάλη, θα την πάω λίγο πολύ τροχάδι. Φίλε Κώστα, αφού σε καλωσορίζουμε στον κόσμο του user και πια του gamer, και αφού επίσης ευχαριστήσουμε για τα καλά σου λόγια, να περάσουμε σε ερωτήσεις σου. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν έχουμε παραγωνίσει ή παραμελήσει κανένα μηχάνημα. Μπλα 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 μπλα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αυτό είναι ότι δεν έχουν πάρα πολλά καινούργια παιχνίδια το Master System αυτή τη στιγμή στην αγορά. Με άλλα λόγια, είναι κάπως λογικό το ότι αν δεν υπάρχουν παρά μόνο ένα ή δύο παιχνίδια, θα παρουσιάσουμε μόνο αυτά. 1993 και να μην υπάρχουν παιχνίδια για Master System, δεν το πολύ πιστεύω. Είπαμε, χρηματισμός από την Ιτότσου. Την τελειωτική απάντηση σε αυτό το θέμα, όπως έχουμε πολλές φορές, μπορεί να τη δώσει μόνο ένα άτομο και αυτό το άτομο είναι αυτό που βλέπετε κάθε πρωί στο καθρέφτη. Γιατί? Γιατί εμείς μπορούμε να σας δώσουμε κάποια στοιχεία που να δείξουν ότι η Sega είναι καλύτερη από την Nintendo ή και το αντίθετο. Αλλά μπορεί και εσύ όταν δεις π.χ. το Mega Drive και το SNES δίπλα-δίπλα να έχεις διαφορετικά άποψη από αυτή που έχουμε εμείς. Επίσης, όπως ζητάς μια συγκεκριμένη απάντηση, θα δεις μερικά από αυτά τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκαμε από πάνω. Ο Μάμα λοιπόν έχουμε και λέμε. Η Nintendo έχει βγάλει τα πιο καινούργια και πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μηχανήματα. Μην ξεχνάς ότι το SNES αυτό το καιρό κλείνει το πρώτο του χρόνο στην Ελλάδα για κάτι παραπάνω από 1,5 χρόνο στην παγκόσμια αγορά. Αυτό σημαίνει ότι τα μηχανήματα της Nintendo έχουν περισσότερες δυνατότητες, όλοι τρέμουν στο άκουσμα του Mode 7, αλλά την άλλη μεριά έχουμε και τη Sega η οποία δεν το βάζει ποτέ κάτω. Παρόλο λοιπόν που τα μηχανήματα της Sega είναι πιο παλιά, αυτό σημαίνει πως έχουν χάσει και τη μάχη. Γιατί π.χ. το έγχρωμο Game Gear έχει να αντιμετωπίσει ένα ασπρόμαυρο Game Boy και το Mega Drive έχει καλύτερα γραφικά από το SNES. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την άνεση των γραφικών, το SNES δεν έχει παιχνίδι με γραφικά εισάξια αυτών του Mega Drive. Και απ' την άλλη έχει το Mega CD, το οποίο δεν έχει ακόμα αντίπαλο προς Nintendo, και από ό,τι φαίνεται θα βγει και το Mega CD 2 και εμείς περιμένουμε ακόμα το Nintendo CD 1. Αυτά τα λίγα στοιχεία ελπίζω να είναι αρκετά για να βοήθησαν λίγο. Να σου υπενθυμίσω ότι τελικά η απόφαση είναι μόνο δική σου. Η καλύτερη σχολή είναι σε αυτή που ανταποκρίνει περισσότερες στις δικές σου απαιτήσεις. Λοιπόν, υστερόγραφο, αφού θα βγει για Xbox και για Game Boy, γιατί να μην βγει και για Master System το Street Fighter στο υστερόγραφο? Αντίο. Γυναικείες, πληθυσμός και κονσόλες. Λοιπόν, δεν θα πάμε άλλο. Μια φίλη εδώ έγραψε, Νικολέτα Δημητρίου. Γυναικεία γράμματα σε τέτοια περιοδικά, να ξέρετε, ήταν τότε πιο σπάνιο. Τρομερά σπάνιο βασικά. Και άλλη αλληλογραφία εδώ. Και πριν φτάσουμε στο κλείσιμο, να είδαμε μέσα από το γράμμα που μόλις διάβασα, όπως και άλλα που έχω δείξει στα περασμένα read through, ότι το Console Wars, παιδιά, Super Nintendo και Mega Drive που υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν έχει ξαναυπάρξει όμοιό. Να το ξέρετε αυτό. Και κάποια στιγμή θα μιλήσω εκτενέστατα για αυτή τη μητέρα των μαχών. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι τότε είχαμε τις ίδιες απορίες και μόνο αυτό μας απασχολούσε στην καθημερινότητά μας. Ποιο μηχάνημα είναι καλύτερο του άλλου? Λοιπόν, τελευταία σελίδα διαφήμιση, Athens Club, ο παράδεισος των video games.
Mega Drive, Neo Geo, PC Engine, Super NES, Game Boy, Game Gear, Mega Drive, CD, Amiga, τώρα και στη Γλυφάδα στο εμπορικό κέντρο Colosseum. Και τελευταία σελίδα, διαφήμιση του Panda Computer and Games, που είχε πει και ο κύριος Λεκόπουλος ότι εκεί δούλευε ο αδερφός του, ο Παναγιώτης Λεκόπουλος, στο εμπορικό κέντρο του Ψυχικού, που είχε πολλά προϊόντα Nintendo με τη συνεργασία της Itochu, και φυσικά είχαν γίνει και διαγωνισμοί εκεί, τους οποίους έχουμε δείξει στο περιοδικό Pixel που διοργανώτησαν εκείνη την εποχή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα third party add-on, το Handy Boy, που ήταν έτσι πολύ overpowered για εκείνη την εποχή. Βέβαια, δυστυχώς δεν ήταν και πολύ λειτουργικά, από την αλήθεια. Και στα κάτω πατήσια, φυσικά, αυτό το μαγαζί που γράφει εδώ στην Καφτατζόγλου, το ανέφερα στο επεισόδιο της Ιτώσου στον κύριο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, που το θυμάμαι επειδή ήμουν γαλατσιώτης, όταν κατεβαίναμε την Γαλατσίου, τρώμα κάτι και συνεχίσαμε την Καφτατζόγλου. Θυμάμαι εκεί, σε ένα γωνιακό μικρό μαγαζί, με τον Μάριο να κρέμεται από την πετονιά το ταβάνι, να βλέπω προϊόντα Nintendo. Και όλες αυτές οι όμορφες αναμνήσεις είναι που έχουν μείνει ακόμα από τότε και θυμόμαστε με νοσταλγία εκείνες τις όμορφες, ωραίες εποχές. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε το τέλος του read-through επεισοδίου, του πρώτου τεύχους του Gamer, ένα σπάνιο τεύχος. Ελπίζω να σας άρεσε το read-through. Θέλω να εξελίσω τα read-throughs κάπως. Όπως βλέπετε, σήμερα για πρώτη φορά υπάρχει και secondary camera. Παραπάνω χρόνος για μένα στο μοντάζ, αλλά δεν πειράζει, είναι ένα πιο όμορφο οπτικό αποτέλεσμα. Πείτε μου ποιο θα θέλατε στο τέλος του επεισοδίου που θα βγει η δημοσκόπηση, ποιο από τα επόμενα περιοδικά θα θέλατε να γίνει το πρώτο τεύχος και σε αυτά το επόμενο read-through επεισόδιο. Περιμένω λοιπόν να δω την επιλογή της δημοσκόπησής σας και ερχόμαστε σύντομα με... Έρχομαι βασικά, δεν έχετε κάποιος άλλος. Έρχομαι σύντομα με το πολύ αναμενόμενο επεισόδιο που έχω δει που περιμένετε αρκετοί από εσάς, τα παιχνίδια της καρδιάς μας. Δεν θέλω να πω περαιτέρω. Λοιπόν, να είστε καλά φίλοι, μην ξεχάσετε ένα share το επεισόδιο, ένα like σαφώς το επεισόδιο. Περιμένω το σχόλιο σας από κάτω, αν είχατε το Gamer, αν το διαβάζατε, αν δεν το είχατε, αν το πήρατε τώρα, αν το πήρατε τα περασμένα χρόνια που άρχισαν να παρουσιάζουν gaming περιοδικά και έγινε έτσι μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά αναζήτησής τους. Και φυσικά, αν είστε νέοι φίλοι στο κανάλι, μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα subscribe για να μεγαλώσει αυτό εδώ το ρετρο κάναλο που είναι αφιερωμένο στους συλλέκτες, στις συλλογές και στα console video games. Να είστε πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Νίκος Console Hunter, in and out.